Φίλε μου, γεια σας. Από το κανάλι μας Ορφέας Web TV είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή μας «Λεπτομέρειες που μας ξεφεύγουν». Το σημερινό μας θέμα είναι τεχνολογία και βιομηχανία. Θέμα που αφορά τη χώρα μας και το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε σαν υπεύθυνοι πολίτες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Βλάχο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον ΑΦΑ τομέα Αθηνών. Κύριε Βλάχο, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Παναγκητζή. Το θέμα μας σήμερα είναι τεχνολογία και βιομηχανία. Ένα θέμα για τους πολλούς άγνωστο, να το πω, αδιάφορο. Οπότε θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε περισσότερο. Ξεκινώντας λοιπόν, σας ρωτάω το εξής. Ποια είναι η σημασία της τεχνολογίας για εμάς, για όλους μας? Ειδικά για τη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει μια κατάσταση ανάγκης σε όλους τους τομείς. Θα αναφέρω τρεις κύριους τομείς. Καταλάβουμε πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει τη χώρα μας στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε στον τομέα της υγείας, έχουμε την πανδημία του κορονοϊού. Βλέπουμε ότι το κράτος κάνει, η κυβέρνηση της εταιρείας Ελληνικής Δημοκρατίας προσπαθεί να αναπτύξει καινούργιες ΜΕΘ, μονάδες εντατικής θεραπείας. Είδαμε ότι παρακαλάγανε από το εξωτερικό μηχανήματα. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα με τόσο πολιτισμό και μια τεχνολογία που δεν έχουμε μείνει πίσω. Δεν είμαστε καμιά αναπτυσσόμενη χώρα, αναπτυγμένη χώρα είμαστε, στην οποία να έχουμε ένα πρόβλημα επιδημίας και να ψάχνουμε από άλλες χώρες να μας στείλουν μονάδες εντατικής θεραπείας, δηλαδή οξυγόνο και ιατρικά μηχανήματα υποστήριξης των ασθενών. Θα έπρεπε η χώρα μας να είναι σε ένα επίπεδο, να δώσει μια εντολή κρατική να φτιαχτούν ΜΕΘ από εγχώρια βιομηχανία, παραγωγή. Το οποίο έχουμε μείνει πίσω και φάνηκε ότι και στην επιδημία του κορονοϊού δεν έχουμε αναπτύξει την υγειονομική την ιατρική τεχνολογία μας. Να μην μιλήσουμε βέβαια για κρατικά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, τα οποία βρήκαν πατέντες για φάρμακο κατά του κορονοϊού και για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Βλέπουμε ότι στη ζωή μας, έτσι όπως συμβαίνουν πράγματα που δεν τα περιμέναμε, είναι αναγκαία πλέον η ανάπτυξη της τεχνολογίας στην κάθε χώρα, στην κάθε γειτονιά του πλανήτη. Όπως να αναφέρουμε τη στρατιωτική τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια πιεζόμαστε διπλωματικά από τη γείτονος χώρα, την Τουρκία, για την ΑΟΣ, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, για διάφορα άλλα κομμάτια ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν και πλούτο υποθαλάσσιο. Γι' αυτό αρχίζουν όλα αυτά. Εδώ βλέπουμε την ανάγκη πάλι του κράτους να τρέχει σε ξένες αγορές, προσπαθώντας να αποκτήσει οπλικά συστήματα, αδιαφορώντας για την εγχώρια παραγωγή των οπλικών συστημάτων. Η οποία Ελλάδα έχει και μια παράδοση. Δεν είμαστε τελείως από το σούπερ μάρκετ, δεν παίρναμε τελείως τα οπλικά συστήματα από το ράφι. Μπορούσαμε και παράγαμε κάποια. Εδώ βλέπουμε την ανάγκη ότι να έχουμε τη δική μας εγχώρια στρατιωτική βιομηχανία, ώστε να μην υπάρχουν και τα φαινόμενα της μίζας. Από εκεί βλέπουμε ότι ο κάθε πονηρός πολιτικός προσπαθεί να βγάλει το κάτι της του μετά από μια συμφωνία με μια εταιρεία ή χώρα που μπορεί να εξάγει τα οπλικά της συστήματα. Βλέπουμε ότι μπορεί να πάρουμε και συστήματα τα οποία δεν είναι ακριβώς, δεν είναι για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού, απλώς τα παίρνουν για τις ανάγκες της ελληνικής πολιτικής μίζας θα έλεγα, ώστε να καταστούν όχι αξιόμαχο τον ελληνικό στρατό. Ή ένας άλλος τομέας είναι της ενέργειας. Βλέπουμε ότι αυξήθηκε η τιμή του ηλεκτρισμού. Βλέπουμε ότι με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ενέργειας
ή και με κάτι καινούργιους τρόπους, όπως τα λικά πάρκα. Βλέπουμε ότι δεν παράγουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε και έχουν άλλα κατεξοχή προβλήματα κατάστασης και χρησιμοποίησης των υποδομών αυτών. Βεβαίως η τεχνολογία επηρεάζει τη ζωή μας και βεβαίως μπορεί και να την κάνει και καλύτερη σε όλους τους τομείς. Αναφέραμε τρεις κύριους τομείς για να δείξουμε τη σημασία σήμερα στη ελληνική κοινωνία, πώς μπορούσαμε να είχαμε μια διαφορετική κατάσταση στη χώρα μας. Ναι, από αυτά που μας λέτε δηλαδή εννοείται ότι μπορεί να αναπτυχθεί η τεχνολογία και η βιομηχανία στη χώρα μας. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση είναι μια κλασική ερώτηση που παίζει στα θέματα εδώ και 2 δεκαετίες. Είναι από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λίγο πιο πριν. Υπάρχουν κύκλοι στην ελληνική κοινωνία, από δημοσιογράφους μέχρι καθηγητές πανεπιστημίων, που προσπαθούν να περάσουν μια ετοπάθεια και μια ικανότητα στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορούμε. Γι' αυτό αρχίζει και αυτή η ερώτηση, μπορούμε εμείς? Βεβαίως μπορούμε. Δεν είναι κάτι το άπιαστο. Να υπενθυμίσω μόνο με αριθμούς ότι τη δεκαετία του 70 η εγχώρια βιομηχανία που στηριζόταν στην τεχνολογία την υπάρχουσα εκείνης της εποχής ήταν το 20% του ΑΕΠ και εξυπηρετούσε το 12% του εργατικού δυναμικού. Τώρα αυτό έχει πέσει στο 5,5% του ΑΕΠ και στο 4% του εργατικού δυναμικού. Βλέπουμε ότι μπορούσαμε και το κάναμε. Αν θέλουμε να το δούμε περί πραγμάτωσης πρακτικής της τεχνολογίας, θα εκφέρω το παράδειγμα ότι νομίζω και φέτος παιδιά γυμνασίου πήραν το πρώτο βραβείο στην Ευρώπη, στην νανοτεχνολογία και στην ρομποτική. Παραγωγή μυαλών έχουμε. Το ότι υπάρχει μια φυγή προς το εξωτερικό από τα νέα μυαλά, αυτό είναι δεδομένο, θα τα κρατήσουμε πίσω, θα χρησιμοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε ό,τι μπορεί να βγάλει η Ελλάδα, από τα μυαλά μέχρι τα χέρια. Βεβαίως μπορούμε να αναπτύξουμε, υπάρχουν ήδη εταιρείες ιδιωτικές που έχουν μεγάλη επιτυχία στην εξωτερική, στην ξένη αγορά όσον αφορά την τεχνολογία. Ελληνικές εταιρείες εννοείται? Βεβαίως, δεν έχει σημασία να τις αναφέρουμε, να μην κάνουμε διαφήμιση στις εταιρείες. Βεβαίως είναι ελληνικές, βλέπουμε και εφευρέτες με πολλές καινοτόμες εφευρέσεις. Υπάρχουν τρόποι, το μόνο που λείπει είναι πολιτική βούληση και η εσωστρέφεια στην νοοτροπία της τεχνολογίας της κάθε χώρας. Διότι η τεχνολογία είναι παντού γύρω μας και σε ό,τι χρησιμοποιούμε υπάρχει ένα τεχνολογικό ποσοστό επίπεδου. Στο σημείο αυτό, φίλοι μας, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Φίλοι μου, είμαστε και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον υποψήφιο βουλευτή Παναγιώτη Βλάχο στον Α τομέα Αθηνών.
Κύριε Βλάχου, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, να σας ρωτήσω δηλαδή πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε την τεχνολογία και να παράγουμε τεχνολογία. Βεβαίως. Βασικά αυτό πρέπει να γίνει νοοτροπία, όπως είπαμε, στο κράτος. Να υπάρχει μια ανάπτυξη και έρευνα ως προς την τεχνολογία μέσω είτε κρατικών ιδρυμάτων από τα πανεπιστήμια ή κάποια άλλα ερευνητικά κέντρα, είτε από ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, ανάπτυξη καινούργιες τεχνολογίες ή υπάρχουσα τεχνολογία που θα είναι πιο εφικτή. Για παράδειγμα, δεν χρειάζονται πολλές υποδομές για την τεχνολογία. Τεχνολογία ή να το πούμε καλύτερα τεχνοτροπία είναι η σωστή λέξη. Μπορεί να το κάνεις και σε ένα γκαράζ. Αν έχεις τα σωστά υλικά, τις πρώτες ύλες, ένα λογισμικό, ξέρεις από πληροφορική, από λειτουργία, μπορούμε να φτιάξουμε τεχνολογία. Άρα βλέπουμε ότι όλα είναι στην πολιτική βούληση και στη θέληση του κάθε κράτους να αναπτυχθεί ως προς το τεχνολογικό τομέα. Έτσι, φέροντας σχεδιασμό και μεγάλα project σχέδια του κράτους ως προς αυτά τα ερευνητικά ιδρύματα, είτε να δώσουν ευκαιρία σε ιδιώτες ερευνητές και εφευρέτες να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες και τρόπους, είτε κατασκευής υπάρχουσης τεχνολογίας είτε καινούργια, αυτό θα φέρει ανάπτυξη στην ίδια τεχνολογία. Δηλαδή, βάλτε τα ελληνικά μυαλά να δημιουργήσουν. Η Ελλήνος Συνέλευση νιώθει το κράτος σαν το σώμα της, τη χώρα. Ο κάθε πολίτης είναι το δικό μας κύτταρο. Είναι θέμα πλέον περηφάνειας, να το πούμε, αγανάκτησης, ναι, ανάγκη σε παραγωγή. Εμείς δεν είμαστε μια μικρή χώρα. Είμαστε μικρή χώρα. Βεβαίως, δεν έχει να κάνει κάτι αυτό με την τεχνολογία. Είναι το πλεονέκτημα της τεχνολογίας είναι ότι μπορεί να αναπτυχθεί και από χώρες πάρα πολύ μικρές. Παράδειγμα, η Ταϊβάν. Είναι σαν την Πελοπόννησο, αλλά ξυπηρετεί όλο τον πλανήτη με τις τεχνολογικές και ηλεκτρικές συσκευές της. Βλέπουμε ότι στον τομέα της τεχνολογίας δεν έχει καθόλου σημασία το μέγεθος της χώρας. Δεν χρειάζεσαι υποδομές τύπου μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων. Τέσσερις τείχους, ένα γκαράζ, μια οροφή από πάνω μας και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Για να κάνεις το πυρήνα της χώριας βιομηχανίας μέσω της τεχνολογίας χρειάζεσαι τρία βασικά πράγματα: μηχανουργείο, ηλεκτρολογείο και ανθρώπους που μπορούν να φτιάξουν ή να δουλέψουν πάνω σε λογισμικό. Αυτά τα τρία πράγματα τα ενώνουμε και κάνουμε ένα project. Αυτό θα πρέπει να υπάρξει βέβαια μπέλημα της πολιτείας, να εξειδικεύσει τα μηχανουργεία, τα ηλεκτρολογία και τους ανθρώπους που ξέρουν από λογισμικό, να τους βάλει κάτω από μια στέγη και να τους πει δημιουργήστε. Αυτό θα το κάνει μόνο η ίδια η χώρα για τη χώρα της. Το ίδιο το σώμα, η Ελλήνος Συνέλευσης. Δεν θέλουμε να υποσχεθούμε τίποτα στον ελληνικό λαό. Το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το πολίτη αξιοπρεπή με δημιουργικότητα. Να κάτσει να δημιουργήσει. Είναι αυτό που μας λείπει. Δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι ο Έλληνας είναι μόνο ψαράς, αγρότης και σερβιτόρος για τον τουρισμό. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την τιμή να πω τις θέσεις Ελλήνων Συνέλευσης, διότι δεν είναι εφικτό αυτό στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εύχομαι να σας έχουμε και σε επόμενη εκπομπή μας. Φίλοι μου, και σήμερα μάθαμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, γεια σας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θύλη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.